Με νέο προπονητή τον Γιώργο Κούτσι θα πορευτεί ο Ολυμπιακός Βόλου στο πρωτάθλημα της Football League. Μάλιστα, ο νεαρός τεχνικός μίλησε αποκλειστικά σε TRT και Gazeta TV. Κύριε Κούτσι, να σας ευχηθούμε καλό ξεκίνημα και να πετύχει η νέα σας ομάδα τον στόχο, ο οποίος είναι ποιος? Καταρχήν σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευχή σας. Ο στόχος είναι ξεκάθαρος. Είναι να μπορέσουμε να πάρουμε το εισιτήριο που θα μας οδηγήσει στα play-off. Ο στόχος είναι πραγματικά πολύ δύσκολος. Υπάρχουν και άλλες πολύ καλές ομάδες, μεγάλες ομάδες με ιστορία και εκείνες. Ο ανταγωνισμός λοιπόν είναι πάρα πολύ μεγάλος και θεωρώ ότι έτσι όπως διαδραματίζεται το πρωτάθλημα θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον μέχρι την τελευταία αγωνιστική. Και επειδή νομίζω ότι αυτό που γίνεται φέτος δεν έχει ξαναγίνει, δηλαδή το να πέσουν οι μισές ομάδες, να υποβιβάζονται ή κάποιοι ας πούμε όταν λένε πάμε για σωτηρία, στην ουσία αν το σκεφτεί κάποιος πάρα πολύ καλά, σωνώνται τέσσερις. Δηλαδή ο πέμπτος παίζει play out, που αν βέβαια θα μου πεις ένα σενάριο λίγο έτσι ακραίο, αλλά είναι μια πιθανότητα το να βγεις πέμπτος, να σου τύχουν 2-3 τραυματισμοί, να έχεις κάνα 2 κάρτες και από πέμπτος να βρεθείς στη γάμα εθνική. Άρα λοιπόν όταν μια ομάδα λέει πάω να σωθώ ή πάω στα play-off, θεωρώ ότι εννοεί το ίδιο πράγμα. Αν εξαιρέσουμε την τέταρτη θέση έτσι που είναι αμέτωχος. Άρα κατ' επέκταση θεωρώ ότι είναι πολύ δύσκολος ο στόχος. Η άποψη του Γιώργου Κούτσι για το ρόστερ του Ολυμπιακού Βόλου, ποια είναι αλήθεια? Πρέπει να πω και να ομολογήσω ότι ο Ολυμπιακός Βόλου έχει ένα εξαιρετικό έμψυχο δυναμικό. Φτάνει μόνο τα παιδιά να πιστέψουν στις δυνατότητές τους, να συνεργαστούν και έτσι να μπορέσουμε να κάνουμε ένα πολύ καλό σύνολο για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε και να υλοποιήσουμε τους στόχους που έχουμε βάλει. Έχετε παρακολουθήσει παιχνίδια της ομάδας και αν έχετε προσέξει κάτι, αν σας έχει προβληματίσει κάτι και πρέπει να δουλέψετε πάνω σε αυτό? Ναι, έχω δει αρκετά παιχνίδια, όλα τα παιχνίδια που έχει δείξει τηλεόραση, αλλά τώρα να σας αναλύσω με τεχνικά θέματα δεν είναι το τι πρέπει να διορθώσουμε ή τι πρέπει να βελτιώσουμε ή τέλος πάντων. Υπάρχουν κάποια πραγματάκια που δίνω εγώ μια ιδιαίτερη βαρύτητα και αυτό που πρέπει να πω και να αποδώσω είναι ότι ο κύριος Παντέλης πραγματικά έχει κάνει μια εξαιρετική δουλειά. Μπορώ να πω ότι δεν θα δυσκολευτώ πάρα πολύ στο να βάλω εγώ τη δική μου φιλοσοφία, γιατί θεωρώ ότι πρόκειται περί φιλοσοφίας. Και αυτό λοιπόν πρέπει να το αποδώσω στον προκάτοχό μου. Αυτό που θα ζητήσετε από τους ποδοσφαιριστές σας, ποιο θα είναι, ποιο στοιχείο θέλετε να δείτε εσείς στο γήπεδο? Κοιτάξτε να δείτε, είναι συγκεκριμένα τα πράγματα. Όταν ξεκινάει βασικά από το στόχο, εάν ας πούμε έχεις, από τη στιγμή μάλλον που έχεις υψηλό στόχο, θα πρέπει μέσα στο γήπεδο να είσαι αγωνιστικά πειθαρχημένος, να θέλεις το παιχνίδι. Εδώ που λέμε να θέλεις το παιχνίδι, πρέπει να το θες με κάθε τρόπο. Πρέπει να προσέχεις ας πούμε την προσωπική σου ζωή, πρέπει να προσέχεις το βάρος σου, πρέπει να κάνεις την προπόνησή σου, πρέπει να προσέχεις τον εαυτό σου. Δηλαδή είναι μια σειρά πραγμάτων που απαιτεί ο πρωταθλητισμός.